Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Μέσα από τα μάτια μιας Ελληνίδας που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, είδαν ένα κομμάτι από την Ελλάδα της κρίσης οι Σουηδοί. Το ντοκιμαντέρ της Αλεξάνδρας Πασχαλίδου είχε θέμα την κρίση στην Ελλάδα. Η δημοσιογράφος, η οποία δουλεύει στη Στοκχόλμη, μίλησε με πολιτικούς, συγγραφείς, παρουσιαστές, ηλικιωμένους και παιδιά από τα χωριά ΣΟΣ, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Και τα παιδιά σας έχουν δουλειά, τι κάνουν? Όλα είναι έτοιμα για να τους πάρουν τα σπίτια. Ποιος θέλει τώρα για την εικόνα αυτή, ότι εμείς οι ίδιοι. Ότι ο Έλληνας όλη μέρα. Εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή τι εννοείται? Όχι, δεν φταίμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ δεν συμφωνώ με την κυρία. Και στα φακελάκια είμαστε εμείς οι ίδιοι. Φταίμε. Φταίει το πολιτικό σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό να πείτε, την αλήθεια. Α, και αυτό ναι, γιατί. Αυτό δεν φταίω. Την ώρα που η πλειοψηφία των Σουηδών θεωρεί την Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, μέσα από το ωραίο ντοκιμαντέρ, προσπαθεί να μεταφέρει την πραγματικότητα της ζωής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή οι φτωχοί στην Ελλάδα πάνε στα νεκροταφεία και στις εκκλησίες και κλέβουν το λάδι για να φάνε και να ζήσουν. Δεν νομίζω ότι είναι στα χέρια των Ελλήνων η λύση, ακόμα και αν υπάρχει εναλλακτική. Φοβάμαι ότι τους έχουμε βάλει σε μια βάρκα να κοπηλατούν. Στην πρωτεύουσα της Ελλάδας που γέννησε τον πολιτισμό υπάρχουν παιδιά στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν να φάνε. Δεν πίστευα ποτέ ότι εγώ θα παρακολουθούσα τόσο πολύ ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Δεν το πίστευα, αλλά το ζω. Να κυκλοφορείς στον δρόμο, ας πούμε, φοβάσαι? Και αν κάποιος πια έχει τόσο πολύ ανάγκη που να μου πάρει την τσάντα, ας μου την πάρει. Μπορεί να τη χρειάζεται περισσότερο από μένα. Η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να δείξει και την όμορφη Αθήνα. Έτσι είναι. Εγώ νόμιζα έτσι το κάνεις αυτό. Έλα, μωρέ. Ψεύτικο είναι αυτό. Αλλά και την εκτόνωση των Ελλήνων στα μπαράκια και τα μπουζούκια. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στις 3 Ιανουαρίου στην κρατική τηλεόραση της Σουηδίας, ενώ όπως είπε σε συνέντευξή της η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, η ίδια προσπαθεί να υπερασπιστεί τη χώρα μας με όποιο τρόπο μπορεί. 3 μήνες.